Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε την τιμή να παραβρεθείτε σε αυτή την ημερίδα που διοργανώνεται με σκοπό την ανάπτυξη της αγελοδοτροφίας. Ο στόχος τον οποίο έχουμε θέσει είναι να διοχετευτεί η γνώση, κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες κάποιος θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει και να τις εφαρμόσει στη δική του εκτροφή. Οι υβοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα έχουν τρεις κατευθύνσεις. Ως επιτοκλίστων, γαλακτοπαραγωγής, κρεοπαραγωγής και μεικτής κατεύθυνσης. Εκ πρώτης όψεως πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί τα επόμενα χρόνια η παγκόσμια αγορά γαλακτοκομικών προβλέπεται να αυξηθεί γύρω στο 39%. Ας το έχουμε και αυτό υπόψη μας, ότι δεν μπορεί να έχουμε ζώα από τη Γαλλία, σόγια από την Αργεντινή και από τη Βραζιλία, σιτάρι και καλαμπόκι από την Ουκρανία, πίτηρα από τη Βουλγαρία, αλλά τελικά το δικό μας το τυρί και το δικό μας το κρέας να είναι πάντα καλύτερο. Η αγελάδα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να δείχνει υγιής η αγελάδα αυτή και να την πάρουμε μέσα, αλλά αν η αγελάδα αυτή έχει ένα νόσημα, φέρει ένα μικροοργανισμό που δεν υπάρχει μέσα στην εκτροφή μας, θα δουλεύει σαν μία βόμβα. Οι κτηνίατροι λοιπόν τι θέλουν να διαπιστώσουν, τη συμμόρφωση των κτηνοτρόφων με διάφορα θέματα της νομοθεσίας, την υγεία των ζώων, το υγειονομικό καθεστώς των ζώων και έχουμε και την τήρηση των απαιτήσεων υγιεινής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, εισηγητές, συναδέλφους, κτηνοτρόφους και ό,τι άλλη δραστηριότητα είστε. Καλή συνέχεια!